Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε μετρώντας τα χρώματα. Με φόβο και με τρόμο. Έχεις ένα, έχεις δύο, έχεις τρία. Τρία. Αυτό είναι το ίδιο, έτσι δεν είναι? Ναι. Εντάξει, έχεις τρία. Έχω μου είπανε τρία. Από δύο, τρία μέχρι πέντε είναι color block. Okay. Τώρα για τα υπόλοιπα. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά με τίποτα. Ρε, είναι που πηγαίνεις τόσο ωραία αντιμένη. Λοιπόν, σ' αρέσω. Καταρχάς, ωραία, τέλεια. Εγώ πηγαίνω σε μια εκδήλωση που αφορά το marketing και έχει να κάνει με την ψυχολογία των χρωμάτων στο branding, δηλαδή στο όταν στείνεις ένα brand, ναι. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τα χρώματα. Α, αυτό το brand. Τώρα. Ναι. Όντως. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό, υπάρχει, θα πιούμε αυτό. Εκεί και τα κρασιά μας. Ναι. Α, εντάξει. Για πάμε. Χριστιανά μας, για πες μας. Θεωρώ πως είναι μες στο θέμα. Με χαλάει μόνο η μπότα που είναι ίδιο χρώμα με το φόρεμα. Ναι. Πλησιάζουν πάρα πολύ. Θα μου άρεσε αν ήταν κάποιο άλλο χρώμα. Είσαι κόκκινη. Ήθελα είσαι να μην πράσινη. Το σπάσω το σώμα μου. Καταλαβαίνεις, ήθελα να είναι ενιαίο, ναι. Για να μην φαίνεται ότι το κόβω. Ναι, αυτό με χαλάει πιο έντονα. Κατά τα άλλα θεωρώ. Ήθελες άλλο χρώμα. Άλλο χρώμα, ναι. Θεωρώ στην πότα άλλο χρώμα, όχι στο φόρεμα. Νομίζω ότι δεν θα τέριαζε κάτι άλλο κάτω. Θα ναι, ήταν πολύ ξέρω. Επικίνδυνο. Ναι. Αλλά οκ. Okay. Ωραία. Βασιλική, έβαλες δύο. Μ' αρέσει το μόβ με το πράσινο. Mm-hmm. Και τα κόκκινα που έχεις βάλει, μου κατεβάζουν την εικόνα ποιοτικά. Δηλαδή, το κόκκινο από μέσα δεν είναι ένα από τα αγαπημένα μου υφάσματα και γραμμή κορσέ από αυτά που έχεις φέρει. Mm-hmm. Είναι κάπως λίγο για εσένα αυτό το... Δεν είναι... Σου λίγο. Πέφτει, βλέπεις, μαζεύεσαι, σουρώνει, δεν είναι όχι, ρε παιδί μου, απλά καθόμουνα. Δεν είναι αυτός ο κορσές τώρα. Γινόμαστε λίγο χρωματάδα, τι να κάνουμε, θα το φτιάξουμε. Όχι καλέ ότι δεν τις κάνει, ότι δεν τις έχει σωστή εφαρμογή σαν τους κορσές που μας έχει είναι η εφαρμογή του κορσές. Οκ. Εμένα μου κλωτσάνε τα τρία. Κορσέ γνωρίζω. Σε αυτό δεν μπορώ να πάρω θέση καμία. Απλά από απέναντι που κάθομαι, mm-hmm. κάνει εδώ όσο κάθεσαι όρθια μία τσαλάκα. Που κανονικά ο κορσές πρέπει να κάνει από εδώ και πάνω. Είναι τέτοιο το υλικό. Κατεβαίνει αυτό, από εδώ, από κάνει ένα χαμόγελο. Ξεκίνησα ότι το υλικό είναι λίγο για την εικόνα που βλέπω εγώ μπροστά μου. Ωραία, εντάξει. Ρέινα, άκουσε με. Είναι 2,5 ο μέσος όρος. Okay. Όχι 2,5 ώρα. 2,5 ώρες. Πήγαινε, πήγαινε. Και πάμε με τον Δημήτρη. Ρέινα μου, και εσύ πάλι σε, έτσι, σε βάτα ρηχά νερά, με φόβο και χωρίς πάθος. Το είχα λίγο φόβο, η αλήθεια είναι. Ναι, ρε, γιατί. Υπάρχει λόγο. Ξέρω, το φοβήθηκα. Ωραία. Θα σου πω το λίκρα, δεν σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό το φόρεμα, γιατί λίγο σε, σαν να σου ανεβαίνει όταν περπατάς, σαν να με σε. Αυτό, συνέχεια το φτιάχνεις. Το παλτό είναι, είναι πάρα. Ελαστικό αρκετά. Πάρα πολύ το ωραίο το μήκος του από το παλτό. Mm-hmm. Και επίσης. Ο γιακάς είναι έτσι? Ναι. Ξέρω πώς κάθεται. Α, εκεί. Το κορσέ όλο πέφτει και το ανεβάζεις. Γενικά είναι λίγο... Τώρα όχι, είναι εντάξει. Εκεί. Τώρα είναι εντάξει και πριν ήταν εντάξει. Πάντα είναι εντάξει, απλά όταν κάθομαι είναι λίγο... Πρέπει να το σηκώνω όταν σηκώνομαι. Ωραία. Είναι ένα color blocking, αλλά πολύ βασικό, με σκοτεινά χρώματα. Σκοτεινά όταν λέτε... Λοιπόν, φοράς ένα μοβ, που είναι σκοτεινό χρώμα. Φοράς ένα κόκκινο το οποίο το κρύβει συνέχεια με ένα παλτό πράσινο, το οποίο δεν είναι πράσινο φωτεινό. Και αυτό είναι πολύ ρηγμένο πράσινο. Και οι μπότες, το οποίο είναι ίδιο με το φόρεμα, όπως φαίνεται με το παλτό, δεν σε κολακεύει. Θα ήθελα και εκεί να κάνει πάλι, όπως λέμε, ένα pop-out, όπως mm-hmm. είπε και πριν, ένα χρώμα να το ανεβάσει. Αυτό είναι το σκοτεινό. Δεν okay. φόρεσες κάτι, όλο αυτό να το φωτίσει. Να μην το φωτίσει. Μιλάμε ναι. για color blocking, που σημαίνει και λίγο. Είναι, όπως λέει και ο βοηθός μου, χαρουμενιάρικο. Έτσι το λέει ο βοηθός μου. Δεν το κάνατε. Χαρουμενιάρικο, ωραία λέξη. Έτσι το λέει ο βοηθός μου, όταν βλέπει τέτοια styling. Ευχαριστώ.
Πάμε τώρα να δούμε τι έχει να πει ο κύριος Κουδουνάρης. Ωραία. Νομίζω ότι δεν ταιριάζει καθόλου. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος δηλαδή. Έχει κάνει μέσα μία μοβ βάση με ένα πράσινο το οποίο ταιριάζει πάρα πολύ. Δηλαδή το μοβ με το πράσινο είναι ένας καταπληκτικός και εύκολος συνδυασμός και ήσυχος, ενώ φαίνεται έντονος. Στην πραγματικότητα είναι πολύ ήσυχος. Τώρα, έτσι όπως το κάνει, εμένα μου φαίνεται λίγο φλίαρο. Δεν μου αρέσουν και οι ποιότητες. Δηλαδή, αυτό το jersey του φορέματος με το σουέτ της μπότας και αυτό τη δερματίνη την καρπουζή είναι πολύ περίεργα μαζί. Σαν ποιότητες δεν ταιριάζουν και πας και σε ένα σεμινάριο, όχι για να διδάξεις, φαντάζομαι, ψυχολογία των χρωμάτων. Όχι. Ωραία. Χαίρομαι, γιατί δεν υπήρχε πρόβλημα. Όταν τελειώσει όμως από αυτό το σεμινάριο, θα έχεις πολύ ωραίες πληροφορίες να μας μάθεις και εμάς, γιατί όντως τα χρώματα. Και ορίζουν πάρα πολλά πράγματα και υποσυνείδητα και συνειδητά. Λοιπόν, εγώ θεωρώ αυτή την εικόνα λάθος. Θα κρατήσω μόνο το μοβ με το πράσινο και πετάω τα κόκκινα και τις υφές. Okay. Σου βάλω ένα. Α, τόσο λάθος. Ωραία. Πάμε στην Ηλιάνα τώρα. Νομίζω και εγώ οι υφές είναι που έχουν κάνει το λάθος στην εικόνα. Mm-hmm. Πιστεύω ότι οι υφοί μέσα στο γκορσέ σου και στις μπότες σου κατεβάζουν πάρα πολύ το look. Ενώ φοράς ένα ωραίο φόρμα με ένα γυαλιστερό ύφασμα, του βάζεις από πάνω και ένα γυαλιστερό κόκκινο με μία υφή. Το ανοίγεις λίγο. Ναι. Δηλαδή είναι ένας κορσές που δεν στέκεται καταρχάς. Δεν έχει δηλαδή. Δεν έχει ούτε σωστή εφαρμογή. Ίσως λόγω του υφάσματος του φορέματος δεν νομίζω, στέκεται γλιστρά. Επειδή είναι τόσο ελαστικός, είναι και το χρώμα του λίγο περίεργο. Νομίζω θα πρέπει να πάει στο πιο θαμπό, στο πιο μουντό. Όπως είναι το παλτό σου και η βάση που έχεις από μέσα. Ναι. Συν ότι η βάση που έχεις από μέσα, επειδή την έχεις κάνει από την κορφή ως τα νύχια, κάνει το απ' έξω το παλτό σου να φαίνεται λίγο. Ναι. Έχει να κάνει με το. Κατάλαβα τι φταίει. Χρώματα έχεις, αλλά το styling δεν είναι ωραίο και δεν είναι και μία πρόταση που πιστεύω ότι έχει καταλήξει κάπου. Και να πούμε βάλτε τα, ναι. Έτσι, μην τα βάλετε έτσι. Μην τα βάλετε. Οπότε θα σου βάλω ένα. Ευχαριστώ. Ρέινα μου, 6,5 είναι η τελική βαθμολογία. Ευχαριστώ. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.